προσευχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, αντακού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και σκήνος εν ημί, και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυγίδος και σώσε όσα δέντε και κάσης ομόν. Αμήν. Καθίστε. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι το Α και το Ω της χριστιανικής ζωής. Το Α και το Ω της χριστιανικής ζωής. Που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας τι ζητάει από μας το θέμα αυτό δηλαδή, γιατί ο πολλής λαός έχει την εντύπωση με σύμφωνα με το δικό του μυαλό ότι είναι χριστιανοί, έτσι πιστεύει, και μάλιστα από τους καλύτερους που έχει να παρουσιάσει η Εκκλησία. Να ακούσουμε λοιπόν, εγώ θα διαβάσω αργά τον Ιερό Χρυσόστομο και όλοι θα έχουμε τα αυτιά μας για να κατανοούμε αυτά που μελετάμε. Καταρχάς, αυτός που πιστεύει δεν πρέπει να έχει απορία καμία, ούτε καν και αφιβολία στο ελάχιστο, σε αυτά που του ζητάει το πιστεύω του, σε αυτά που του ζητάει θα λέγαμε το Ευαγγέλιο ή απλά ο Χριστός. Καμία περιέργεια, καμία αμφιβολία, ζητάει ναι. Αφού το θέλεις, εμείς δεν θα περιεργαστούμε τι είναι αυτό που μας λέει. Δηλαδή, είναι ή δεν είναι δυνατόν. Να ακούσουμε τον Εξόστομο. Όταν ο Θεός παραγγέλει κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλουμε σε έρευνα, αλλά να το παραδεχόμαστε με πίστη, διότι είναι γνώρισμα θρασίτατης και ρυψοκίνδυνης ψυχής το να περιεργάζεται, να έχει περιέργεια κανείς τις αιτίες και τους λόγους που δίνονται οι εντολές ή και οι συνθήκες κάτω τις οποίες δίνονται εντολές από τον Θεό για να κάνουμε κάτι. Ζητάει ο Θεός να κάνουμε κάτι. Εμείς δεν θα πούμε τι είναι αυτό που μου είπε ο Θεός, που μου ζητάει ο Θεός, για ποιο λόγο μου το ζητάει. Ένα. Και δεύτερον, οι συνθήκες τις οποίες βρίσκομαι εγώ και μου ζητάει ο Θεός, μου εντέλεται, μου δίνει εντολή να κάνω κάτι, ούτε και αυτές πρέπει να τις περιεργαζόμαστε. Και το ότι αυτό είναι αμαρτία, το να λέμε γιατί μου ζητάει ο Θεός αυτό, δεν βλέπει σε τι δύσκολη θέση βρίσκομαι και δεν μπορώ να το κάνω. Δεν επιτρέπεται αυτός ο λογισμός. Δεν μπορώ να το κάνω, οι συνθήκες δεν μου το επιτρέπουν. Ο λόγος δεν χρειάζεται να ερευνηθεί. Θα το δούμε. Υπήρξε κάποιος θαυμαστός
και μεγάλος άντρας, που είχε από το Θεό λάβει την τιμή, τον είχε τιμήσει ο Θεός, να έχει το αξίωμα του αρχιερέα, όχι ιερέας, αρχιερέας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και το έργο παράλληλα μαζί με την αρχιεροσύνη που του είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός, είχε και το έργο της πνευματικής φροντίδας, της πνευματικής επιστασίας ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού. Του είχε δώσει λοιπόν την αρχιεροσύνη και του είχε εμπιστευτεί και το λαό ολόκληρο του Ισραήλ να τον φροντίζει. Αυτός ήταν ο προφήτης Ζαχαρίας. Αυτός λοιπόν, καθώς εισήλθε, μπήκε, κάποτε στα Άγια των Αγίων, όπως είναι η εκκλησία μας, έχει το κυρίως ναό και το ιερό, στο οποίο εισέρχονται οι ιερείς και τελούν τη Θεία ανέμακτη λειτουργία, έτσι και οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης περνούσαν από το κυρίως ναό, θα λέγαμε, και μπαίνανε στα Άγια των Αγίων και μπαίνε μόνο ο αρχιερέας, κανένας άλλος, μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Απαγορεύονταν άλλος να μπει. Αλλά και η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων. Γιατί ήταν πάνω από τα Άγια η Παναγία. Ψηλότερα των Αγίων. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Ζαχαρίας επιτρεπόταν σαν αρχιερέας να μπει στα Άγια των Αγίων. Έργο του ήταν η προσευχή για να λυπηθεί ο Θεός το λαό και να του συγχωρεί κατά έναν τρόπο τις αμαρτίες του λαού. Να είναι σπλαχνικός ο Θεός στον Ισραηλιτικό λαό που αμάρτανε κάθε μέρα που αμαρτάνουμε κι εμείς. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων, μέσα στο ιερό, την ώρα της προσευχής, είδε άγγελο να στέκεται εκεί και τον κατέπληξε η παρουσία του αγγέλου. Επαναλαμβάνω, ο Ζαχαρίας είδε άγγελο μέσα στα Άγια των Αγίων και έμεινε έκθαμβος, κατάπληκτος. Ο άγγελος λοιπόν, μόλις τον είδε, του είπε: «Μη φοβού, Ζαχαρία. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Εισηκούστη η δέησή σου. Έγινε, λέει, από το Θεό η προσευχή σου, που ήταν δέηση, δεν ήταν απλώς προσευχή, αλλά δέηση. Είναι πάρα από προσευχή, παράκληση με δάκρυα, θα λέγαμε. Έγινε ακουστή η δέησή σου από το Θεό». Είπαμε ότι αίτημα του αρχιερέα προς το Θεό ήταν να γίνει σπλαχνικός στο λαό και να συγχωρεί τις αμαρτίες του λαού. Τον βεβαιώνει λοιπόν εδώ ότι ακούστηκε η δέησή σου. Αλλά συμπληρώνει όμως: «Και η γενή σου Ελισάβετ γεννήσει όνση». Θα γεννήσει γιο η γυναίκα σου, η Ελισάβετ. Θέλω να το προσέξουμε αυτά τα πράγματα. «Και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη». Θα γεννήσει, λέει, παιδί, η γυναίκα σου και θα του δώσει το όνομα Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας ζητάει να συγχωρέσει τις αμαρτίες του λαού και ο άγγελος του λέει: «Θα γεννήσει παιδί η γυναίκα σου». Άλλο ζητάει ο Ζαχαρίας, από ό,τι βλέπουμε,
Κι άλλο το λέει ο άγγελος, ότι θα γεννήσει παιδί. Έχει σχέση το ένα με το άλλο? Βεβαίως έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ο άγγελος, από ό,τι ζητάει ο Ζαχαρίας, να το προσέξουμε και το πράγμα, από ό,τι ζητάει ο Ζαχαρίας, επιπλέον του δίνει. Θα γεννήσει παιδί η Ελισάβετ. Μα, ναι, έλα όμως, που το παιδί που θα γεννήσει ο Ζαχαρίας θα δείξει αυτόν και θα πει ιδού ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννης που ήρθε στον κόσμο είναι εκείνος που όχι μόνο έδειξε τον Κύριο που γεννήθηκε, που θα ήταν λειτουργητής όχι μόνο του Ισραηλιτικού λαού αλλά όλου του κόσμου. Τον έδειξε με το δάχτυλο και το βάψε κιόλας. Κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι ζητούσε ο Ζαχαρίας. Όχι μόνο άφεση αμαρτιών κατά τον τρόπο που ζητούσε ο Ζαχαρίας, αλλά πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο. Θα ήταν ο ελευθερωτής όλων των γενεών, όλων των ανθρωπίνων ψυχών. Άκουσε λοιπόν ο Ζαχαρίας αυτό το πράγμα, ότι θα γεννήσει η γυναίκα σου Υιό. Τι έκανε λοιπόν όταν άκουσε ο Ζαχαρίας το μήνυμα ότι θα γεννήσει Υιό και θα του βάλω και το όνομα Ιωάννη? Έκανε το εξής, ας το διαβάσουμε, θα δούμε. Ο Ζαχαρίας έδειξε ότι πολύ περίεργα ασχολήθηκε με το μήνυμα που το έφερε ο άγγελος. Δεν είπε ναι, το δέχομαι, αλλά κάθισε και είδε το εξής. Διαβάζω κάτι, λέει, τι έκανε λοιπόν εκείνος? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έθεσα, ότι δηλαδή η περίεργη εξέταση των πραγμάτων με τους οποίους εκδηλώνονται οι Θείες Βουλές είναι ασυγχώρητη. Δηλαδή όταν ο Θεός μας λέει κάτι και εμείς υποβάλλουμε σε περίεργη εξέταση τις Θείες Βουλές, αυτό είναι ασυγχώρητο. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουμε με τη δική μας λογική σε έρευνα τη Βουλή του Θεού. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Αντίθετα, πρέπει η Βουλή του Θεού, σε όποια περίοδο της ζωής μας και αν βρισκόμαστε και ό,τι και ζητάει ο Θεός, να γίνεται αποδεκτή χωρίς να έχουμε καμία επιφύλαξη. Χωρίς καμία επιφύλαξη. Ο Ζαχαρίας τι έκανε? Πρόσεξε όταν του είπε θα γεννήσει η γυναίκα σου παιδί. Πρόσεξε την ηλικία του. Θα ήταν περίπου 100. Ναι. Είδε τα άσπρα μαλλιά του. Και το ασθενικό του σώμα, λόγω του γύρατος. Δεν το πίστευε. Και επαναλαμβάνω, πρόσεξε την ηλικία του. Πολύ καλά. Τα άσπρα μαλλιά του και το ασθενικό του σώμα. Περπατάμε και δεν περπατάμε σε αυτήν την ηλικία καλά. Πρόσεξε ακόμη και τη στήρωση της γυναίκας του. Εγώ βλέπω εδώ η γυναίκα μου στήρα 1000% και τη στήρωση της γυναίκας του. Και κυριεύθηκε από αμφιβολία. Κυριεύθηκε από αμφιβολία και ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό που λέχτηκε, που υπόθηκε από τον Άγγελο. Και ρώτησε, φέρετε την εικόνα στο μυαλό σας, το γυραλαίο Ζαχαρία που βρίσκεται στη δύση της ζωής του και από την άλλη μεριά τη γυναίκα του, τη Σάρα, την Ελισάβετ,
να είναι από πότε γεννήθηκε μέχρι τα γερατιά της στήρα. Και να έρχεται ο άγγελος, αυτές είναι οι συνθήκες που ανέφερα προηγουμένως. Συνθήκες ζωής του Ζαχαρία ήταν γέρος, ασπραμαλιά, αδύνατο σώμα και η γυναίκα του στήρα και η γριάκια αυτή. Τα έφερε στο μυαλό του. Τα εξέτασε καλά καλά και λέει, τι μου λέει τώρα ο άγγελος ότι θα γεννήσει η γυναίκα μου. Πώς έστε τούτο, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, του το είπα αμέσως. Του το είπε το Αγίον αμέσως. Πώς έστε τούτο, αφού εγώ είμαι έτσι, έτσι, έτσι και έτσι, γυναίκα μου το ίδιο. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Επαναλαμβάνω, σε αυτά που ζητάει ο Θεός από εμάς. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε τη λογική μας να λειτουργήσει, γιατί η λογική μας είναι εκτός, θα λέγαμε, χωρίς ενέργεια μπροστά στη Βουλή του Θεού. Αδυνατή να εξετάσει αυτό που λέει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιεργαζόμαστε αυτό που ζητάει ο Θεός, αλλά να παραδεινόμαστε και να λέμε ναι σε αυτό που ζητάει ο Θεός. Καταλαβαίνομαστε, να το προσέχουμε. Γιατί αλλιώς θα υποπέσουμε στο βαρύτατο αμάρτημα της βλαστημίας, να πούμε ότι είναι αδύνατος ο Θεός. Είναι βλαστημία αυτό το πράγμα. Είναι βλαστημία. Γιατί εσύ βάζεις τη λογική σου πάνω από τη λογική του Θεού. Δεν χωράει αυτό το πράγμα. Ζητάς κάτι, το μπορεί ο Θεός. Σου ζητάει κάτι, ο Θεός το ξέρει γιατί το ζητάει, εσύ δεν το κάνεις που ζητά ο Θεός. Αυτό λέγεται πίστη. Προχωράμε. Κατά τι γνώσομαι τούτο, δώσε μου, του λέει του άγγελου, στοιχεία για να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν εγώ που θα σπείρω, ενώ δεν έχω καμία δύναμη να είμαι σποριάς και να σπείρω, και δεν μεριά η γη είναι άγονη, πετρώδης 100%. Πώς είναι δυνατόν αυτή το σπέρμα που θα σπείρω εγώ να φυτρώσει σε αυτή τη γη. Κατανοούμε. Αυτά ανθρωπίνως είναι δυνατά. Αδύνατα. Αδύνατα. Ανθρωπίνως είναι αδύνατα. Τα αδύνατα παρανθρώπης δεν τα πάρει το Θεό. Προχωράω. Εγώ έχω ασπρίσει και γεράσει και η σύζυγός μου είναι περασμένη στα χρόνια και στήρα. Επομένως η ηλικία της είναι ακατάλληλη και η φυσιολογική της κατάστασης δεν επιτρέπει τεχνογωνία. Η λογική του Ζαχαρία αυτή. Αυτά λέει η λογική του Ζαχαρία. Με βάση ποια λογική μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή, αφού εγώ ως φορέας είμαι ασθενής και αυτή η γυναίκα μου που είναι η γη είναι άγονη. Σε άγονη βγαίνει σπόρος. Βγαίνει. Προχωράμε. Δεν φαίνεται λοιπόν σε μερικούς άξιο συγγνώμης ο Ζαχαρίας. Με βάση τη λογική μας δεν λέμε δίκιο είχε. Με τη λογική μας σε μερικούς λέει άξιο συγγνώμης. Αφού είναι εύλογο να ζητήσει κάποια εξήγηση στα λόγια του Αγγέλου. Πολύ εύλογα. Όμως ο Θεός δεν τον έκρινε, άξιο συγχωρήσεως. Ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. Δεν ανέχεται, θα λέγαμε σε γλώσσα δική μας, να υποβάλλουμε σε έλεγχο και εξέταση τη Θεία Βούληση. Τη Θεία Βούληση. Γιατί με ποια! Λέμε κι εμείς γιατί το έκανες αυτό, Θεέ μου. Αυτό είναι βλασφημία, δε. Το έπιασες τώρα. Ναι. Πρόσεξε το. Πρόσεξε το. Λοιπόν, δεν ελέγχεται του Θεού το θέλω. Ούτε η Βουλή, ούτε τίποτα. Να προχωρήσω λίγο.
Διότι όταν βεβαιώνει ο Θεός κάτι, όταν το βεβαιώνει ο Θεός κάτι, δεν πρέπει να το υποβάλλουμε στον έλεγχο της λογικής μας. Ούτε να ζητάμε την αιτιολογία, γιατί, το είπες εσύ τώρα, ναι, την αιτιολογία των πραγμάτων, ούτε να προβάλλουμε αδυναμία φύσεως. Να προβάλλουμε αδυναμία φύσεως. Μα εγώ είμαι γέρος, μα δεν έχω δυνάμεις, μα άσπρα μαλλιά, μα γυναίκα μου σφύρα, αδυναμία φύσεως. Δεν χωράει όταν ο Θεός ζητάει κάτι. Διότι η δύναμη της θείας αποφάσεως, η δύναμη της θείας, της θεϊκής αποφάσεως, είναι ανώτερη από όλα αυτά. Και κανένα κόλλημα, κανένα εμπόδιο, δεν μπορεί να τη ματαιώσει. Η Θεία Βουλή, από όλα αυτά που είπαμε, τις ανθρώπινες αδυναμίες, είναι ανώτερη. Θέλω εδώ να σταθώ λίγο, πολύ λίγο. Πώς, Θεέ μου, θα βγούμε από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε? Δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε με τη λογική μας, μας ζώνουν φίδια. Όμως, με τη Θεία Λογική είναι αποφασισμένο και δεν επιδέχεται έλεγχο. Οι Άγιοι του Θεού λένε ότι θα φύγουμε από την αδιέξοδο αυτή. Θα βρούμε διέξοδο και λύση από τα προβλήματα που βρισκόμαστε σήμερα. Τι κάνεις λοιπόν, άνθρωπε? Ο Θεός υπόσχεται στα γυρατιά, στο Ζαχαρία, στα γυρατιά. Μήπως τα γυρατιά είναι δυνατότερα από την υπόσχεση του Θεού? Δηλαδή, μάζεψε τα όλα τα γυρατιά του κόσμου. Είναι πιο δυνατά από τη δύναμη του Θεού? Μήπως η φύση δυνατότερη από το Δημιουργό που την έφτιαξε? Δεν γνωρίζεις ότι οι λόγοι του του Θεού γίνονται έργα θαυμαστά? Τέτοια καρδιά να είχαμε απόλυτα 100% πεποίθηση ότι μπορεί ο Θεός αυτή τη τεράστια δυναμία που τη λέμε εμείς 100% να μην γίνεται, μπορεί να το κάνει δύναμη ο Θεός. Αυτή είναι, αυτό είναι πίστη. Αυτό είναι πίστη. Να πιστεύεις ότι το αδύνατο θα κάνει ο Θεός, όχι αυτό που μπορεί να κάνει εσύ. Δεν γνωρίζεις λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού έστησε τον ουρανό. Ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε την κτήση. Ο Λόγος του Θεού δημιούργησε τους αγγέλους. Και εσύ αμφιβάλλεις για μία γέννηση? Το φανταζόμαστε? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Θυμάμαι τώρα δύο γιατρούς που κατά τη δική μου άποψη πρέπει να παρήσανε τον άθεο. Ο ένας από αυτούς ήταν άτεκνος 100%. Πήγαν σε μια σκήτησα γενναιόρος και άνοιξαν συζήτηση και λέει ο μακαριστός, ο πατήρ Γεράσιμος, ο Μικραγιαναγίτης, ναι, του λέει πάρε αυτό το λαδάκι, άνοιξε τη γυναίκα σου στα γεννητικά όργανα και θα κάνει παιδί. Μα τι είναι αυτά που λες, του λέει. Εγώ, λέει, είμαι γιατρός, λέει, και ξέρω τι βλάβες έχει η γυναίκα μου. Δεν διορθώνονται αυτές. Κάνε μου τη χάρη, του λέει. Του έκανα τη χάρη, γέννησε παιδί, έκανε και δεύτερο μετά. Και έγινε τόσο μετά, πήγε σε γιοντόρο. Και εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα από τον πατέρα Επιφάνεια. Είχε πάει μια γυναίκα και του έλεγε ότι έκανε διάγνωση έγκυος ο γιατρός ότι θα γεννηθεί το παιδί ανάπηρο και θέλω να το σχολιάσω. Να κάνω άμβλωση. Έκτος. Και περίμενε ευλογία τον πατέρα Επιφάνεια. Δεν έδωσε. Και του λέει θα προσευχηθώ εγώ για σένα. Μην το κάνεις αυτό το έγκλημα. Ναι. Και γέννησε και ήταν υγιέστατο. Υγιέστατο. Λοιπόν, προχωράμε. Από εκεί αποδεικνύεται. Επειδή λοιπόν ο Ζαχαρίας υπέβαλε, επαναλαμβάνω, σε έρευνα και αμφιβολία, αφού έβαλε σε αντιπαράθεση την πραγματική σωματική κατάσταση, τη δική του και της Ελισάβετ, δεν καλά λέω, λέει ο άγγελος αγανάκτησε. Αγανάκτησε ο άγγελος και δεν έλαβε υπόψη ούτε την ιεροσύνη του.
Ήταν χέριας. Όταν του είπε, θα μου καθείς, γιατί αμφιβάλλεις ότι μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου καθείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν το έλαβε υπόψη του την αρχιεροσύνη που είχε. Δεν ήταν απλός πιστός, ήταν με αρχιεροσύνη πάνω του. Και μάλιστα εξαιτίας αυτής της αρχιεροσύνης τον τιμώρησε βαρύτερα. Λέει ο Χρυσόστομος, όσο ανεβαίνεις από τα απλά σκαλοπάτια, δηλαδή από πιστός, απλός πιστός, να είσαι θεολόγος, να είσαι ιερέας, να είσαι επίσκοπος, να είσαι αρχιεπίσκοπος, να είσαι, τόσο πιο βαριά είναι η και πιο υπεύθυνη η θέση που έχεις και μεγαλύτερα τιμωρία τραβάς στην πλάτη σου. Όσο πιο κάτω, τόσο έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ πέρα, γιατί όποιος τιμήθηκε, όποιος τιμήθηκε, πήρε τιμή με μεγαλύτερο αξίωμα, αυτός πρέπει να έχει και μεγαλύτερη πίστη. Όχι μικρότερη από ένα απλό πιστό, μεγαλύτερη πίστη. Ποιος είναι ο τρόπος της τιμωρίας? Βλέπουμε τώρα την τιμωρία. Ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμερος λαλήν. Ιδού έσυ σιωπών. Θα είσαι μουγκός. Τέτοια εξουσία είχε από τον ύψιστο ο Άγιος. Και μη δυνάμερος λαλήν και δεν θα μπορέσει να μιλήσεις. Η γλώσσα σου, προσέξτε το αυτό που διαβάζω, η γλώσσα σου που εξυπηρέτησε με το λόγο την απιστία σου, με τη γλώσσα εκφράστηκε, πώς είναι δυνατόν, αυτή η γλώσσα που είπε αυτό, αυτή θα πάρει την τιμωρία. Θα δεχθεί και την τιμωρία για την απιστία. Για την απιστία. Ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήν, έως αν γέννηται ταύτα. Σκέψου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκέψου τη φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν με πιστεύεις, λέγει, λοιπόν δέξου την τιμωρία και όταν σου αποδείξω, μιλάει εξ ονόματος του Θεού τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, όταν Ζαχαρία σου αποδείξω το λόγο μου, δηλαδή ότι η εντολή που σου δώσα με τα γεγονότα θα βγει πραγματική, όταν λοιπόν το αποδείξω εκείνο, τότε θα λυθεί και η οργή μου. Τότε και η δική μου οργή του Θεού θα πάρει τέλος. Όταν καταλάβεις ότι δίκαια τιμωρήθηκες, το καταλάβεις εκείνο το πράγμα, δίκαια τιμωρήθηκες, δηλαδή είμαι το Θεέ μου, δίκαια με τιμώρησες, τότε θα απαλλαγείς από την τιμωρία. Βλέπετε, τα γεγονότα επαληθεύουν του Θεού την εντολή ότι θα γεννήσει η γυναίκα σου και γέννησε η γυναίκα του. Τότε λύθηκε και η γλώσσα. Τότε λύθηκε η γλώσσα. Εκείνος, ο Ζαχαρίας, δεν εξέφρασε αντίθετη γνώμη, αλλά απλώς θέλησε να μάθει το πώς. Θέλησε να μάθει το πώς είναι δυνατόν να γίνει. Προσέξτε το εκείνο το πράγμα. Πώς, Θεέ μου, γιατί το επέτρεψε το πράγμα, το πώς αυτό. Θέλησε να το μάθει. Κι όμως δεν συγχωρήθηκε. Συ ο οποίος νομίζεις ότι γνωρίζεις όσα είναι σε όλους ακατανόητα, πώς θα απολογηθείς? Ζητάμε να μάθουμε αυτά που δεν μαθαίνονται και λέμε όπως τα ξέρουμε και λέμε και τη γνώμη μας απάνω του γιατί είμαστε και σίγουροι γι' αυτό. Και μόνο γιατί εκφραζόμαστε αντίθετα, δεν συγχωρούμε. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας έδειξε απιστία
στη δύναμη της Θείας Βουλήσεως. Απιστία. Είμαι γέρος. Του λέει η λογική. Δεν είναι δυνατόν. Το βεβαιώνει ο άγγελος. Πώς είναι δυνατόν. Ζητάει το πώς. Να εξηγήσει ο Θεός το πώς στο πλάσμα του. Είναι βλασφημία αυτό το πράγμα και τιμωρείται. Και τιμωρείται αυτό το πράγμα. Τιμωρείται. Πολλοί λένε, γιατί Θεέ μου το κάνεις και το πράγμα. Και μόνο αυτό, εσύ μπορεί να το καταλαβαίνεις, επιδέχεται τιμωρία. Προχωράμε. Ο Θεός επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις η αληθινή και αποστολική πίστη που αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό, την πίστη μας, δηλαδή η δική μας η πίστη, επιτρέπει να πολεμείται. Και η περίοδος που περνάμε δεν είναι τίποτα άλλο. Όλος ο πόλεμος που γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τόση μανία που δεν γίνεται στο εξωτερικό, ένα στόχο έχει. Να πολεμηθεί η Εκκλησία. Να πολεμηθεί η πίστη μας. Λέει ο Γιώργος Παΐσιος, θα γίνει, λέει, τέτοιο τράνταγμα που δεν το περιμένετε. Να ετοιμαζόσαστε, είπε στις καλόγριες τότε που γραφόντουσαν τα βιβλία του. Γιατί τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος καταστάσεις χωρίς να έχει κάνει ανάλογη προετοιμασία. Πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε όλα και μάλιστα στα θεία πράγματα χρειάζεται προετοιμασία. Ώστε να πει, Κύριε, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Γιατί τάνταγμα μεγάλο θα γίνει, λέει ο Παΐσιος. Προσέξτε κάτι, την Εκκλησία του Κυρίου πολεμείται πάντοτε. Οι αιρέσεις ποτέ. Οι αιρετικοί, άμα συζητήσει με ένα αιρετικό θα σου πει, κάμια τσιγάρα δεν καπνίζω, πήγαινα με γυναίκες δεν πηγαίνω, νευρίαζα με τη γυναίκα μου δεν νευριάζω, τσακωνόμουν από τα παιδιά μου δεν με ακούγανε και τώρα που είμαι δεν είναι αιρετικός αλλά εκεί που πιστεύω, τώρα και τα παιδιά μου με ακούνε και η γυναίκα μου ακούει και όλα είναι με τη γάλα. Το καταλαβαίνετε αυτό, τι έχει να πει. Άμα παραδοθεί στο διάβολο θα σε ενοχλήσει. Άμα το πολεμήσει, θα σε πολεμήσει. Άμα στην τρύπα του φιδιού πας και σκαλίσει την τρύπα, θα γίνεις να σε δαγκώσει. Εμείς είμαστε πιστοί και τον πολεμάμε τον διάβολο και γίνεις να μας δαγκώσει, μας πειράζει. Είτε ο ίδιος με τον τρόπο του, είτε βάζει ανθρώπους για να μας ενοχλούν και εμείς να πέφτουμε και να είμαστε σε διαρκώς εκτός. Λοιπόν, όμως αυτοί που είναι πουλημένοι στον διάβολο μια φορά για πάντα θα πέσουν, μια για πάντα. Η πιστή παραχωρεί πτώσεις και πεσήματα ο Θεός και πειρασμούς για να καταλαβαίνουν και να λένε έλα να μας βοηθήσεις. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και να καταλαβαίνουν και την αδυναμία τους, να μην έχουν εγωισμό επάνω τους, οι πιστοί. Δεν υπάρχει Άγιος στην Εκκλησία μέσα, που, του οποίου να μην δοκιμάστηκε η πίστη. Δεν υπάρχει Άγιος. Από τον κορυφαίο Άγιο, μέχρι και το πιο μικρό Άγιο, όλων των Αγίων, όλων των εποχών, δοκιμάστηκε η πίστη και λέει σαν το χρυσάφι μέσα στη φωτιά που καθαρίζει, έτσι δοκιμαζόταν η πίστη των Αγίων όλων των γενεών και έτσι δοκιμάζεται στους αιώνας των αιώνων η πίστη. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Χρυσόστομος, διωγνότανε, το πολεμούσανε, το μαστιγώνανε,
Τον κλείνανε στη φυλακή. Τον τυραννούσανε. Και όχι μόνο αυτό, δεν είχε μόνο εξωτερικούς κινδύνους και απειλές. Είχε και εσωτερικά ανθρώπους που παρίσταναν τον Απόστολο, σαν τον Απόστολο Παύλο, ότι κήρυταν για να του κάνουν κακό στο έργο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησα, λέει, από το Θεό να με απαλλάξει από εκείνη την πολεμική τη μεγάλη, από αυτόν τον πόλεμο που του είχαν στήσει μέρα νύχτα οι εχθροί του. Και δεν του είπε ο Θεός, ξέρεις, σου παίρνω αυτή την φοβερή κατάσταση στην οποία ζεις. Όχι, μέσα από αυτή τη φοβερή πολεμική και την δική σου αδυναμία να αντιμετωπίσει την πολεμική, θα φαίνεται η δική μου δύναμη. Ζούσε ο Απόστολος Παύλος συνεχώς σε μία κόντρα των δυνάμεών του και των αντιπάλων του. Είτε ορατοί ήσαν, είτε αόρατοι ήσαν οι αντίπαλοι εχθροί του. Έβλεπε ότι δεν είχε τη δύναμη. Αλλά όμως καταλάβαινε καλά ότι τον έβγαζε από την αδιέξοδο η δύναμη του Θεού. Του λέει, η δική σου αδυναμία φανερώνει και η δική μου δύναμη. Γιατί όταν βλέπει ο άλλος εσένα το ξυπόλυτο, εσένα τον αδύνατο, να είσαι μόφυτος, να είσαι φυλακισμένος, να είσαι πληγωμένος, να είσαι όλα, να έχεις όλα τα κακά και τη δυστυχία επάνω σου και όμως να ζεις, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι αυτά με ανθρώπινη δύναμη δεν γίνονται. Η πίστη λοιπόν είναι δώρο, η πίστη που έχουμε εμείς, που πιστεύουμε, δώρο που δοκιμάζεται. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αυτή η πίστη που είναι υποδοκιμασία, αυτή θα μας βάλει στον Παράδεισο και όχι τα δικά μας κατορθώματα. Εμείς κατορθώματα δεν έχουμε καθόλου, αλλά ο Κύριος μας φροντίζει για να μας οδηγήσει εκεί που εκείνος βρίσκεται. Θα φέρω στο μυαλό σας κάτι που ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή. Λέει, είχα ασθένεια και παρακάλεσα, λέει, τον Κύριο, τι λέει εκεί πέρα, να με απαλλάξει από την ασθένεια. Το λέει. Σκόλοπα. Ναι. Πόσες φορές το παρακάλεσε. Εκείνος γράφει μέσα τρεις. Λέει ο Ιερός Χρήστος άπειρες. Το τρεις σημαίνει άπειρες φορές. Το παρακάλεσε να του αφαιρέσει από πάνω του τα κακά που τον κυνηγάγανε. Δεν ήτανε αρρώστια απλή που πιστεύει ο κόσμος. Ήτανε, λέει, όλοι οι εχθροί ορατοί και αόρατοι που τους είχε εφόρου ζωής, σε όλη τη ζωή. Όχι, του λέει, εσύ θα κάνεις το έργο σου, θα έχεις τους εχθρούς, θα έχεις τα βασανιστήρια, αλλά εγώ θα σε βγάζω μέσα από το αδιέξοδο το μεγάλο. Μην ανησυχείς. Του είπε, αρκήσει η χάρη σου. Βλέπεις λοιπόν, ρωτάει ο Ρώσος Σωστόμος, ότι γι' αυτό το λόγο επιτρέπει ο Θεός τους αγγέλους του σατανά να τυραννούν τους δούλους του και να τους ενοχλούν με άπειρες δυσκολίες για να γίνεται φανερή η δύναμή του. Πράγματι λοιπόν, είτε συζητάς με αθλίους ανθρώπους, είτε με ανθρώπους που τα βάζουν με τη δύναμη του Θεού, είναι αρκετό σε εμάς αυτό για να αποδείξει τη Θεία Δύναμη. Δηλαδή ότι υπάρχουν αυτοί που πολεμάνε τον Θεό, φανερώνει ότι ζει ο Θεός. Δεν πολεμάς αυτόν που δεν υπάρχει, πολεμάς αυτόν που ζει και βασιλεύει και υπάρχει. Ποιο να πολεμήσεις, αυτό που δεν έχεις δει ποτέ με τα μάτια σου. Αυτό που δεν είδες, το πολεμάς. Αφού δεν το ξέρεις, πώς είναι δυνατόν. Λες, πολεμάω τον Θεό, είμαι άθεος. Λάθος κάνεις, τη δική σου
λογική πολεμάς. Ο Θεός για να τον πολεμάς υπάρχει. Άμα δεν υπήρχε δεν θα μιλάς καθόλου. Έτσι είναι ακριβώς. Ας προσέξουμε λοιπόν τα εξής. Ένα άλλο σπουδαίο γεγονός για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα της ζωής μας χρειάζεται λίγη προσοχή, μην την διακόπτεις παρακαλώ τώρα. Χρειάζεται προσοχή να το δούμε λιγάκι και κάπου αλλού. Την πίστη δοκιμασμένη. Πάμε στον Αβραάμ. Στον Αβραάμ. Ο πιστός Αβραάμ. Ποια υπόσχεση έλαβε και τι αναγκαζόταν να κάνει. Έλαβε υπόσχεση από τον Θεό. Και εκείνος ήταν άτεκνος. Και του είπε θα γεννήσεις παιδί. Και από αυτό θα γεννηθούν μετά γενναίες το γενναίο, θα απολαυσιαστεί το γένος. Τέτοια υπόσχεση έλαβε ότι το παιδί του, το ένα που έκανε, θα γινόταν τι ένα απολαυσιαστεί το Ισραηλιτικό γένος. Η υπόσχεση ήταν ότι από τον Ισαάκ, το γιο του, θα γέμιζε οικουμένη από γόνους. Η οικουμένη από γόνους. Η προσταγή όμως, του δώσε όμως και μια προσταγή ο Θεός. Ήταν να θυσιάσει το ίδιο το παιδί που θα προέρχονταν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Για σκεφτείτε το κύριο πράγμα. Είναι σαν να λέει σε ένα από εμάς που δεν έχει παιδί, θα κάνεις παιδί. Και το δέχεσαι με χαρά. Ότι θα κάνεις παιδί και λες ευχαριστώ Θεέ μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι από το παιδί που κάνεις θα έρθουν γενναίες γενναιών, θα παρουσιαστεί το γένος σου. Αυτό το δέχεσαι ευχάριστα. Γεννιέται το παιδί, φτάνει 12 χρόνων, πάρ' το τώρα, πήγαινε αυτό το παιδί το θυσιάσεις, να το σφάξεις πάνω στο βουνό. Ποιος πατέρας θα το δεχόταν αυτό. Προσέξτε κύριε πράγμα, εδώ υπάρχει μία, φαίνεται αντίθεση. Αντίθεση, δηλαδή, από τη μία του λέει, θα κάνει παιδιά, θα προβασιαστούν και μετά του λέει στα 12 έτη που έφτασε το παιδί, τώρα σφάχτω. Από το λογισμό δεν θα πέρασε, μου είπε ότι θα προβασιαστούν, τώρα μου λέει να το σφάξω, πώς θα προβασιαστούν. Ήτανε ή δεν ήταν σε αδιέξοδο ο Αβραάμ. Όχι μία, 1000%. Το διαβάζω, το καταλάβουμε λιγάκι. Η προσταγή λοιπόν, η προσταγή που του έδωσε ήταν να θυσιάσει αυτόν τον ίδιο τον Ισαάκ από τον οποίο πρόκειται να γεμίσει όλη η γη. Λοιπόν, ανησύχησε αυτή η προσταγή το δίκαιο Αβραάμ, τον πατέρα του παιδιού. Καθόλου. Όταν αυτός που δίνει την υπόσχεση είναι Θεός, ακόμη και αναμέτρητα στοιχεία δημιουργούν την εντύπωση ότι αναιρεί την υπόσχεσή του, σου λέει κάν το αυτό που φαίνεται αντίθετο σε προηγούμενο. Φαίνεται ότι με τη δεύτερη προσταγή γκρεμίζει τα προηγούμενα. Όταν είναι ο Θεός δεν είναι όπως τα βλέπεις. Στη λογική σου είναι αντίθετο ένα στο άλλο. Στη λογική μας το πει κι άλλες φορές. Δεν υπάρχει λογική ανθρώπινη που να μην πάει στραβά 100%. Παρατηρήστε με εμένα τον εαυτό σας. Θα δείτε ότι μόνο τα στραβά βλέπει. Ίσιο δεν βλέπει. Ίσιο μπορεί να δει και με το ζόρι στον εαυτό του. Ο άνθρωπος. Που δεν είναι ίσιο όμως. Προχωράω. Δεν πρέπει να ανησυχούμε ούτε να αμφιβάλλουμε για το αποτέλεσμα όταν φαίνονται τα πράγματα έτσι ανάποδα. Όταν δηλαδή άλλο περιμένουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και άλλο μας ζητάει στη συνέχεια που είναι αντίθετο με το προηγούμενο. Εκεί μιλάει ο Θεός, δεν χρειάζεται να υποβάλλουμε τη λογική μας σε λειτουργία να εξετάσουμε αυτή την αντίθεση τη μεγάλη. Γιατί η λογική βλέπει αντίθετα πράγματα. Σκέφτεται μόνο κακό, δεν σκέφτεται καλό και πολλαπλασιάζει στο έπακρο τη δυστυχία της ανθρώπινης ψυχής.
Μα μου πες, μα το έλα, μα μου... Μόνο δυστυχία προκαλούμε στη ψυχή μας μέσα όταν υποβάλλουμε σε έρευνα αυτά που ο Θεός μας ζητάει και φαίνονται το ένα αντίθετα στο άλλο. Και εδώ που ζούμε τώρα και περπατάμε τις ημέρες αυτές, ζούμε μία τεράστια φρίκη στην Ελλάδα μέσα, που αυτή η λογική δεν βγάζει πέρα. Τι θα γίνει, Θεέ μου, πώς θα πάμε? Μόνο με τη δική του δύναμη θα βγούμε και θα βγούμε από αυτή την περίπτωση. Και θα βγούμε, εκείνος ξέρει πώς. Και όχι μόνο εκείνος, αλλά και από γονός του πάλι ο Ιωσήφ, μας αναφέρει και τον Ιωσήφ εδώ πέρα, άλλο ιερό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, που το πουλήσανε τα αδέρφια του. Του είχε δείξει ο Θεός με το όνειρο που είδε ότι θα γίνει μεγάλος και τρανός, και είδε στη συνέχεια του πουλήσανε, πήγε στην Αίγυπτο, μπήκε στη φυλακή, κάθισε χρόνια ολόκληρα στη φυλακή. Λέει, δεν συλλογίστηκε ότι ο Θεός που του δείξε το όνειρο είναι δυνατόν να πάρει πίσω το λόγο του, και δεν το περιεργάστηκε, λέει. Αλλά δέχτηκε με μεγάλη χαρά ό,τι ήβρε, όποια δυσκολία και αν βρήκε. Όποιο εμπόδιο, όποιο κακό, όποιο δεινό, όποια φοβέρα και αν είδε, έβλεπε. Λέει, πάνω από όλα αυτά έβλεπε αυτόν που του τα είπε. Προσέξτε το αυτό. Αυτά εμείς βλέπουμε με τα μάτια μας, το λόγο του Θεού, που μας φαίνονται αδύνατα. Αλλά πάνω από αυτά είναι ο δυνατός, είναι ο Θεός, που αυτός θα φέρει εις πέρας. Το ίδιο και ο Αβραάμ έβλεπε όχι την εντολή, πάνω από την εντολή, ότι μπορεί να το κάνει εκείνο. Και αυτό και έγινε. Δεν έβλεπε μόνο εκείνον που του έδωσε τις υποσχέσεις. Όχι, διότι έβλεπε μόνο εκείνο που του έδωσε υποσχέσεις. Αν όμως έπεφτε σε ανθρώπινους λογισμούς, μα μου το ένα γιατί έγινε το άλλο, τέρμα, θα έχει τελειώσει. Θα απελπιζόταν οπωσδήποτε για το τέλος που θα έπαιρνε η έκβαση. Θα απελπιζόταν, όχι θα τελειώνει το έργο σύμφωνα με τη λογική του. Όχι, όπως θέλει ο Θεός. Αλλά η λογική άλλα λέει. Να προσέξουμε. Το λέει και ο κύριος Παΐσιος, μας εμπέζει η λογική μας και εμείς λέμε ότι είμαστε λογικοί. Λάθος. Λογική υπάρχει μόνο όταν μπαίνει στον κανόνα που λέγεται Ευαγγέλιο, μόνο όταν μπαίνει εκεί η λογική και με γνώμονα την αγάπη τα βλέπει όλα. Αν λείπει αυτό, είναι 1000% η λογική έξω από τα όρια της θα λέγαμε του ορθού, είναι στο στραβό. Για να τελειώνω το θέμα δεν τελείωσε, έχουμε πολλά να πούμε πάνω στην πίστη. Λέγω, επαναλαμβάνω τα εξής. Ότι η ανθρώπινη λογική, το ξαναλέω άλλη μια φορά, η ανθρώπινη λογική όταν στέκεται απέναντι στη Θεία Λογική, στο δημιουργό της λογικής, και ατενίζει η λογική μας, βλέπει αυτά που ζητάει ο Θεός, δεν χωράει να τα υποβάλει σε κρίση. Γιατί η κριτική που θα ασκήσει πάνω στα θεία λόγια, πάνω στις γραφές, θα είναι κριτική που θα τον τυφλώσει. Θα τον τυφλώσει. Να αναφέρω και κάτι για να τελειώνω. Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να αναστηθεί. Να πάει στα αδέρφια από κάτω, να τον δούνε και να βεβαιωθούν ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Ζητούσε να αναστηθεί κάποιος, να πάει να βεβαιώσει ότι υπάρχει άλλη ζωή. Αυτό του έλεγε η λογική του. Χωνεύτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η λειτουργία της λογικής. Να δω, να το πιάσω, να το ακουμπήσω, να το κάνω.
Και ο Κύριος έδωσε την απάντηση. Ο Κύριος έδωσε με το στόμα του Αβραάμ. Ποια ήταν η απάντηση που έδωσε? Έχουν οι άνθρωποι τους προφήτες και τον Μωυσή. Με άλλα λόγια, την Αγία Γραφή. Ας υποβληθούν στον κόπο να ανοίξουν τη Γραφή, να προσευχηθούν, να τους ανοίξει λίγο το μυαλό Θεός, να καταλάβουν τι λένε οι Γραφές. Και τότε δεν θα έχουν καμία απολύτως αμφιβολία στο τι ζητάει ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο για να είναι γνώστης της άλλης ζωής, της μακαρίας ζωής. Αμήν. Τελείωσα. Θα διαβάσω, θα διαβάσω το κάτι που έχει δώσει ο Κύριος. Σχετικό με την πίστη. Είναι δύο λεπτά εικόνες. Σχετικό με την πίστη. Λοιπόν, για τα θαύματα. Η επιθυμία να επιτελεί κάποιος θαύματα είναι καθαρά εγωιστική και τον θέτει εκτός εκκλησιαστικού φρονήματος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για άθεη στάση, για δίψα αυτοδικαιώσεως, αυτοθεώσεως. Έστω κι αν λαμβάνει εξωτερική μορφή αλήθειας. Όποιος αποτολμά, χωρίς ανάγκη, να ζητά αυτό από το Θεό, σύμφωνα με την επιθυμία του, να γίνονται δι' αυτού θαύματα, αυτός πειράζεται κατά την διάνοιά του και χλεβάζεται από τον απατεώνα δαίμονα. Αν δε εισακουστεί αυτό, τον Θεόν το αίτημά του τότε λαμβάνει η αφορμή ο Βελζεβούλ και το ρίχνει σε μεγαλύτερα ατοπήματα θεωρώντας τον εαυτό του Άγιο. Δηλαδή, αν γράφει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός στο βιβλίο του «Η απέναντι όχθη». «Η απέναντι όχθη». Και το αντέγραψα από εκεί, ήταν πολύ ναι, 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 λοιπόν. Δώστε υπόψη αυτό, Κλείνουμε το θέμα μας, τελειώσαμε. Και την άλλη φορά πάλι 6 ώρα εδώ πέρα να πούμε και στους άλλους που απουσιάζουν. Ωραίο, σ' άρεσε αυτό τάσο. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον εμάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνεμε στους φιλέφτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, 6 ώρα είπαμε την ημέρα, και το Βασιλάκι θα της πει την 6 ώρα, σας πει λίγο πολύ. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Γεια σου, Θωμά. Ωραίος, άρεσε. Λοιπόν, θα σε φέρω τραγηδό στο βίντεο.